Σέστιτς. Σεμερτζίδης. Σεμερτζίδης σε καλή θέση, έτοιμος να κάνει το σούτ. Σεμερτζίδης θα κάνει το σούτ και η μπάλα είναι out. Η Λούγκα στο πλάγιο για τον Κωτίδη και πάλι η Λούγκα. Μαζί του είναι ο Μπάριος. Η Λούγκα στην σέντρα, Κωνσταντινίδης. Για τον Τσούξο η κεφαλιά και είναι γκολ. 1-0 για τον Εθνικό, καθώς ο Ιλούγκα χτύπησε ένα πλάγιο. Η κεφαλιά ήταν από τον Κωνσταντινίδη πίσω στον Τσούξο και από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού, κάνοντας το Ολυμπιακός Εθνικός 0-1 στο 31ο λεπτό. Φάουλ από τον Γεωργάρα και πρέπει να είναι και κίτρινη κάρτα. Και πράγματι είναι κίτρινη κάρτα του Γεωργάρα για το φάουλ που έγινε στον Ξανθόπουλο. Χτυπήθηκε γρήγορα Σεμερτζίδης. Σεμερτζίδης τώρα εδώ για τον Καπουράνη. Καπουράνη σε καλή θέση και είναι γκολ. 1-1 για τον Ολυμπιακό το σκορ από τον νεαρό Καπουράνη που κάνει ένα εξαιρετικό ντεμπούτο σήμερα, καθώς πήρε την θέση του Μπάριος από το 46ο λεπτό και τώρα το γκολ από τον Καπουράνη της ισοφάρισης που έφτασε στο 51ο λεπτό. 51ο λεπτό λοιπόν και ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει τον Εθνικό με τον γκολ του νεαρού Καπουράνη. Σεμερτζίδης. Σέστιτς. Σέστιτς που τώρα έχει περάσει στο κέντρο του γηπέδου. Σέστιτς πάντα. Σέστιτς τώρα μόνος του. Σέστιτς προσπαθεί να μπει. Σέστιτς μόνος του τώρα. Σέστιτς πλασαριστά και εκπληκτικά ο Κάραλιτς θα αποκρούσει καταρχήν. Η μπάλα θα βρει το κάθετο δεξιό δοκάρι του και στην επιστροφή θα ξαναμπλοκάρει ο Ιουγκοσλάβος τερματοφύλακας. Λεμονής. Για τον Μητρόπουλο. Η έξοδος του Κάραλιτς, ο Ξανθόπουλος εκείνη η αστεία. Κάραλιτς ανατροπή εδώ και έχουμε πέναλτι. Ο Γιάννης Κατσικογιάννης ανέτρεψε τον Ξανθόπουλο και έχουμε πέναλτι τώρα στο Ολυμπιακό στάδιο. Μίχος στο πέναλτι και το σκορ γίνεται 2-1. 2-1 με αυτό το έξοχο χτύπημα πέναλτι από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Πέτρο Μίχο. 75ο λεπτό, Ολυμπιακός Εθνικός 2-1 και ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει ο Εθνικός, ετοιμάζεται να το κρυφτήσει ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης. Πλατσαριστά από την άλλη πλευρά και είναι το γκολ